τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το, μεταξύ του κ. Κουτσούμπα. Και αυτό θα μας δώσει αφορμή για τη συζήτησή μας. Ναι, είναι γνωστό το ότι υπόθηκε. Άλλωστε το δώσαμε και στη δημοσιότητα χθες μετά τη συνάντηση. Η ουσία είναι ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν οι εκλογές, κάποια ημέρα του Απριλίου τέλος πάντων. Εκεί θα γίνουν οι εκλογές. Μια εβδομάδα μετά δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα είναι το τι θα βγει από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αυτό είναι το βασικό και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε με συνέπεια και σοβαρότητα, πιστεύω, για να μπορέσει ακριβώς να υπάρξει η επόμενη χρονιά να είναι ελπιδοφόρα για το λαό μας από τα τόσα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Κοιτάξτε, το ερωτηματικό το μεγάλο το οποίο υπάρχει, κυρία Βίδου, είναι το εξής. Γιατί τσακώνονται οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων? Και το λέω αυτό γιατί ακριβώς η κατάσταση η οποία βιώνει η νεολαία μας, ο λαός, είναι αποτέλεσμα των δικών τους πολιτικών. Έχουν τη σφραγίδα και των τριών κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο νόμος για τον κατώτερο μεροκάματο και τον κατώτερο μισθό είναι νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, με συγκυβέρνηση και του Κινάλ τότε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όλες αυτές οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουν, η ακρίβεια με την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατα αποκάλυψε ο ριζοσπάστης ότι και τα τρία κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισαν τις διαδικασίες fast track για την πράσινη μετάβαση χωρίς καμία περιβαντολογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που κινόμαστε σε ένα δρόμο που τον καθορίζουν οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, που συμφωνούν και τα τρία κόμματα, το θέμα δεν είναι ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός. Και γι' αυτό ακριβώς το διακύδευμα δεν είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, και στα διάφορα μπαλαντέρ. Το διακύδευμα είναι γιατί στις σημερινές συνθήκες ο λαός να βιώνει χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και πώς θα την στρέψει. Και εμείς λέμε ότι μόνο με την πάλη και την ανατροπή αυτών των σχεδιασμών και των σενάριων και να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με ισχυρό ΚΚΕ. Αυτή είναι η διέξοδος προς όφελος του λαού και της νεολαίας.